Εντύπωση προκαλούν οι εικόνε από τα επεισόδια στο Παρίσι με αφορμή το θάνατο 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού στον Αντέρ, προάστιο του Παρισιού. Οι συγκρούσει είναι ως επιτοπλή στον Εθνοτικέ και στο βίντεο φαίνεται να σταματάει αυτοκίνητο και να βγαίνουν από αυτό άνθρωποι οπλισμένοι με τη φέκια εφόδου και να πυροβολούν. Η τραγωδία με το θάνατο του 17χρονου από πυροβολισμό αστυνομικού εκτελήχθηκε την τρίτη το πρωί και στη συνέχεια η Ναντέρ πήρε φωτιά από τα επεισόδια διαμαρτυρίας που ξέσπασαν. Αρχικά πηγές προσκύμενε στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο μοτοσυκλετιστές της. Όμω, βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπου κοινωνική δικτύωση, εικονίζει τον έναν από του δύο αστυνομικού στην Αντέρ να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφή όταν προσπαθεί να επιταχύνει να φύγει. Το βίντεο ακούγεται η φράση Θα φά σφαίρα στο κεφάλι, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ποιο τη λέει. Το όχημα σταματά την πορεία του μερικέ δεκάδε μέτρα μακρύτερα σε ένα στήλο. Ο θάνατο του εφήβου προκαλεί τεράστια οργή στην Αντέρ όπου ζούσε. Έγιναν 15 προσαγωγές σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως τη μία τοπική ώρα.